Για το Θεό και την Πατρίδα. Προημέρων ο Νίκος Νικολόπουλος και ο Νίκος Βασιλιάδης κατέθεσαν μήνυση στον Αριοπάγο, το είχα γνωστοποιήσει. Η μεγάλη δεξιά παράταξη γίνεται πράξη πλέον. Τι ανακοίνωσε ο τέος αντισαγγελεύς Αριοπάγου, ο Αναστάσιος Κανελόπουλος το μεγαλύτερο συμμαχικό πολιτικό σχήμα στο χώρο της δεξιάς από ό,τι φαίνεται, με κεντρικό πυρήνα, τον χώρο που έχει συνταχθεί με τον τέος αντισαγγελέα Άριου Πάγου Αναστάσιο Κανελόπουλο και το κόμμα, εάν γίνεται πράξη. Ο ίδιο ο αντισυγγελέα ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει σύμπραξη κοινή κάθοδο εκλογέ με το κόμμα Ελεύθερη Πατρίδα του καθηγητή Πανεπιστημίου Νίκου Βασιλιάδη και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του τέο Υπουργού Νίκου Νικολόπουλου. Στε εδώ! με κεντρικό σύνθημα για το Θεό και την πατρίδα η πολιτική κίνηση αυτή δείχνει να έχει χαρακτηριστικά ορμητικού ρεύματο μέσα στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή ανάλογο με αυτού που υπήρχε το Μάιο του 2012 όταν η δεξιά εκτός Νέας Δημοκρατίας έλαβε πάνω από 20% των ψήφων. Η σύμπραξη αυτή βέβαια δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα εκλογιμότητας. Συμμετάσχουν αρκετοί τέος βουλευτές, τέος ανώτατη αξιωματική ενόπλων δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα, Νίκου Βασιλιάδη, Νίκου Νικολοπούλου θα υπηρετήσουν ως απλοί στρατιώτες. Τον εκλογικό αγώνα, όπως δηλώνουν. Ο ένα, ο Νίκο Βασιλιάδη, ω επικεφαλή του ψηφοδελτίου Επικρατεία και ο Νίκο Νικολόπουλο, ω υποψήφιο βουλευτή του νότιου τομέα Β. Αθηνών. Και οι δύο δεσμεύτηκαν ενώπιον τέο αντισαγγελέα Ρίου Πάγου, Αναστάσου Κανελόπουλ, ότι θα αγωνιστούν για την ανάκτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και τη αποκατάσταση τη δικαιοσύνη, τη τιμή και τη ελευθερία όσων διώχθηκαν αδίκω στον χώρο τη εθνικιστική δεξιά, τα Προηγούμενα χρόνια σημειωτέων ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θυσιάζει το δικαιώμα του να είναι υποψήφιος με το Εθνικό Κόμμα Έλληνες προκειμένου να μην τεθεί καν υποκρίση η υποψηφιότητά του στον αριοπάγο βάση του αντισυνταγματικού νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε και αυτό επιπλέον. Οι δημοσκοπήσει δίνουν στον συνασπισμό αυτό αθρηστικά ποσοστό πάνω από 8%. Με το ρεύμα που αναπτύσσεται να μην αποκλείει ακόμα και διψήφιο νούμερο και μια άνετη τρίτη θέση στη Βουλή, την οποία άλλωστε κατήχε ο εθνικιστικός χώρος μέχρι τις εκλογές του 2019 εκλογική στόχευση να μην δοθεί ούτε μία ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ από αγανακτισμένου πολίτε που θέλουν να τιμωρήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για του αντισυνταγματικού νόμου αποκλεισμού του Ηλία Κασιδιάρη από τι εκλογέ. Τον ράδιο σταθμό Μετρόπολη έδωσε όλα αυτά που ακούτε τι δηλώσει ο κ. Αναστάσιο Κανελόπουλο. Συγκυρία κάτι παραπάνω από θετική. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε μια σχέση πλέον με τη δεξία. Παράταξη και ελληνική λύση σας τα είπα χθε και από καιρό σας τα επεξηγούσα. Δοκιμάζεται από κρίση προηγουμένου από τους χειρισμούς Κυριάκου Βελόπουλου. Σημειωτέων ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε λάβει ένα ποσοστό στι τάξει του 3,65% σχεδόν αποκλειστικά από τι ψήφου τη Χρυσή Αυγή και έτσι εισήλθε στη Βουλή. Θα έχει πλέον σοβαρότατο πρόβλημα γιατί με τον εχθρό, όπω αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογείω συνεννούντο. Α σημειώθηκε αυτό από την ερευνά μου και άλλοι την συμφωνούν ότι τα άλλα μικροκόμματα από κομμάτα κινούνται στο χώρο του 1% μόνον. Το ποτάμι της πολιτικής κίνησης του Κανελόπουλ δεν αποκλείεται να γράψει διψήφιο εκλογικό αποτέλεσμα. Και μην ακούτε ότι συζητά με κύριο Εμφύε Τζόγλου και Κωνσταμπογδάνο. Όλα αυτά από το γραφείο Αναστάση Κανελόπουλου διαψεύδονται ως φάρσα. Πώς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε πολιτικό επίπεδο με έναν 86χρονο εργολάβο δημοσίων έργων για τη σωτηρία της πατρίδας, την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτά τονίζουν. Καταλήγουν γιατί έχω διαβάσει όλη την διακήρυξη. Εάν όλα αυτά μιλούν στην ψυχή σας, εάν όλα αυτά είναι και η δική σας επιθυμία, αν σημερίζεστε ιδέες μας, αγωνίες μας, ανησυχίες μας, σας καλούμε να συστρατευτείτε στο πλευρό μας. Για την ανατροπή του σημερινού διεφθαρμένου καθεστώτος με νόμιμα μέσα. Έχει αρχιδιαβάζουμε η Ελλάδα να γίνει κράτος που θα εξασφαλίζει σε όλου του Έλληνε. Σονομία, παιδεία, υγεία, εργασία, ευημερία, τάξη και ασφάλεια που με αμήλικτη αυστηρότητα θα πατάξει έγκλημα και βία. Τα που λέει θα αναρρυπήσει το πατριωτικό θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων. Το έχουμε χάσει και αυτό το έλεγα. Οι ακριμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.